Να ξεκινήσω. Παρακαλώ, μην κάνετε φασαρία. Παρακαλώ. Κύριε Μπιάλα, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, ησυχία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σήμερα συζητούμε τον προϋπολογισμό του 2016, του πρώτου προϋπολογισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ενός προϋπολογισμού ο οποίος σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας πορείας για τη χώρα μας, την οικονομία μας αλλά και την κοινωνία μας. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος έρχεται μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για την οικονομία και την κοινωνία. Παρακαλώ, κύριε Μπιάλα, σας παρακαλώ. Μη θορυβείτε. Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι μην το σχολιάζετε, κύριε εισηγητά. Εντάξει, να ξεκινήσουμε με τους καλύτερους ιονούς. Παρακαλώ, καθίστε και ησυχία. Έχετε το λόγο. Δύσκολη χρονιά, καθώς όλοι μας γνωρίζουμε ότι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, στο 2015, είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ένα δημοψήφισμα. Αλλά και το πιο βασικό στοιχείο είναι ότι στην αρχή του 2015 είχαμε την αλλαγή της κυβέρνησης από κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μία αλλαγή η οποία από ό,τι αποδείχτηκε δεν άρεσε σε πολλούς. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση η οποία ήταν πολεμική έναντι της κυβέρνησης, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, με βασικό στόχο των αντιπάλων μας την αριστερή παρένθεση. Έτσι και μετά τη δεύτερη εκλογική μάχη του Σεπτεμβρίου, αφού είχε προηγηθεί το δημοψήφισμα, τα σχέδιά τους περί αριστερής παρένθεσης έχουν οριστικά ματαιωθεί. Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα δώσει το δικό της πολιτικό στίγμα. Θα δώσει το στίγμα της αλλαγής για την οικονομία αλλά και την κοινωνία. Ο προϋπολογισμός που συζητείται σήμερα εμπεριέχει το στοιχείο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Θέτει το στόχο του τερματισμού της αναπαραγωγής, της ύφεσης και επιδιώκει να δώσει έμφαση στο στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια έρχεται προς ψήφιση ένας κοινωνικός προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός 2016 στοχεύει σε 3 σημεία. Πρώτος στόχος είναι η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό μεταφράζεται σε δημιουργία μη ελλειμματικών προϋπολογισμών με επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 0,5% για το 2016, 1,75% για το έτος 2017 και της τάξης του 3,5% όταν η οικονομία θα έχει ανακάψει από την ύφεση το 2018 και το 2019. Δεύτερος στόχος είναι ο τερματισμός στην αναπαραγωγή της υφησιακής ισορροπής της ελληνικής οικονομίας. Ο απεγκλωβισμός από την επίτευξη εξωπραγματικών δημοσιονομικών στόχων και από το φαύλο κύκλο της προκυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής. Κύριε Μπιάλα, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι αυτής της πτέρυγας, παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε ησυχία. Αν θέλετε οπωσδήποτε να μιλήσετε, κάντε το έξω. Σας παρακαλώ. Κύριε Μπιάλα. Τους οποίους είχαν εφαρμόσει οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ η οικονομία βρισκόταν σε παρατεταμένη ύφεση. Ο προϋπολογισμός αυτός επιτυγχάνει τη μείωση του στόχου για συνεχώς αυξανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα και με τον τρόπο αυτό θα επιτρέψει την αποσυμπίεση της ζήτησης. Θα αντιμετωπιστούν κάποια κοινωνικά προβλήματα. Θα αρθούν αδικίες των τελευταίων 5 ετών. Οι χαμηλοί δημοσιονομικοί στόχοι επιτρέπουν στην κυβέρνηση να αποφύγει τη λήψη περαιτέρω μέτρων στο επόμενο διάστημα και να δημιουργεί το χώρο για τη στήριξη των χαμηλότερα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Τρίτος στόχος που επιδιώκεται αφορά την κοινωνική διάσταση του προϋπολογισμού, καθιστώντα τον μοναδικό από όλους τους προηγούμενους προϋπολογισμούς, καθώς έχει σαφέστατα κοινωνικό χαρακτήρα, ενσωματώνοντας την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη. Μέλημά μας είναι η ανάστηση της ανεργίας και της φτώχειας.
που λόγω των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων είχαν λάβει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης. Επιπλέον, θα προβούμε στην αδιανομή των πόρων από μη παραγωγικές δαπάνες σε δαπάνες που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, δίνοντας κατά τον τρόπο τούτο επιπλέον όθηση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, αυξάνεται ο κοινωνικός προϋπολογισμός. Αυξάνεται κατά 823 εκατομμύρια. Πάνω από 300 εκατομμύρια θα δοθούν στην υγεία. Ενώ μετά από 5 χρόνια οι ελλείψεις σε προσωπικό θα καλυφθούν σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Άμεσα θα γίνουν 985 προσλήψεις και θα ακολουθήσουν άλλες 2.440. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός του 2016 είναι πραγματικός και ρεαλιστικός. Δεν είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος θέτει απλά νούμερα και κατά τη διάρκεια του έτους προσπαθούμε να τα πετύχουμε. Ή αν δεν τα πετύχουμε, προσπαθούμε να τα αναμορφώσουμε. Ξεφεύγουμε οριστικά από τους ελληματικούς προϋπολογισμούς. Προϋπολογισμούς ψεύτικους, οι οποίοι για ψηφοδελικούς σκοπούς απλά γινότανε για να εκπέσουν μέσα στους πρώτους μήνες της εφαρμογής τους. Ο προϋπολογισμός αυτός απελευθερώνει την ελληνική οικονομία και μαζί με την αναδιάρθρωση του χρέους επιτρέπει την ανάκαμψη και την έξοδο από την κρίση. Είναι πραγματικός και ρεαλιστικός ακριβώς διότι βασίζεται σε συντηρητικές εκτιμήσεις και τούτο διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τρεις αλληλένδετες διαδικασίες. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, επισφραγίζοντας έτσι τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, διώχνοντας άπαξ και διαπαντός το φόβο του κουρέματος των καταθέσεων, αλλά και ταυτόχρονα της εξόδου της χώρας από το ευρώ. Αν και ορισμένοι κύκλοι ακόμη επεργάζονται τέτοιες μεθόδους και προσπαθούν να θέσουν το ζήτημα του Brexit, αυτό όμως έχει πλέον καταστεί αδύνατο. Την αξιολόγηση του νέου προγράμματος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Μία αξιολόγηση η οποία διαφυσβήτητα θα είναι θετική, δεδομένων των νομοθετικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης, μιας και έχουν ψηφιστεί τα περισσότερα προαπαιτούμενα. Την συζήτηση για τη ρύθμιση του δημόσιου χρέους, κεφάλαιο το οποίο θα ανοίξει αμέσως μετά την αναμενόμενη θετική αξιολόγηση. Μία συζήτηση η οποία πλέον έχει γίνει αποδεκτό από όλους, εντός και εκτός της χώρας, ότι πρέπει να γίνει. Η αιμονή ορισμένων να λένε ότι το χρέος είναι βιώσιμο έχει πλέον πάψει να ακούγεται. Και αυτό είναι θετικό. Είναι θετικό γιατί όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το δυσβάσταχτο χρέος, το οποίο μας κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν μπορεί πια να εξυπηρετηθεί με αυτή την οικονομική πολιτική, η οποία ανατροφοδοτεί ένα φαύλο κύκλο ανάμεσα στην ύφεση, στο χρέος και στην αναργία, αλλά και την ταυτόχρονη πτώση του βιωτικού επίπεδου. Όσον αφορά το χρέος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να δοθεί περίοδος χάριτος, αλλά και μίξης αποπληρωμής του. Για να υπάρξει ελάφρυνση των βαρών, για να θέσουμε την ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Με αυτή την επιτυχή έκβαση αυτών των διαδικασιών, θα έχουμε το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των δυνάμεων της οικονομίας, της αύξησης της ζήτησης και της παραγωγής. Αλλά ταυτόχρονα θα μας δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος για να πραγματοποιήσουμε τις μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας, που εδώ και πολλά χρόνια συζητάμε, αλλά δεν προχωράμε σε αυτό. 5 χρόνια λιτότητας και 2 μνημόνια δεν κατέστησαν δυνατόν μέσα σε αυτή την περίοδο να γίνουν όλες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Και έτσι επανερχόμαστε και γινόμαστε απέναντι στους δανειστές και στους εταίρους μας ότι δεν είμαστε πλέον φερέγγοι. Αυτό όμως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία έχει την πολιτική βούληση να πραγματώσει αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, θα το αναστρέψει. Είναι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες χρειάζεται ο τόπος μας. Η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, ενός δημόσιου τομέα ο οποίος αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις τροχοπέδι στην ανάπτυξη της χώρας και της οικονομίας. Η καταπολέμηση φοροδιαφυγής και η πάταξη διαφθοράς. Δύο βασικά στοιχεία τα οποία πληγώνουν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Ενισχύουν το αίσθημα της αδικίας. Δημιουργούν καταστάσεις αθέμητου ανταγωνισμού και ταυτόχρονα καταβαραθρώνουν την οικονομία μας. Όμως και πέραν αυτού, η εξοικονόμηση των πόρων από αυτές τις δύο παραμέτρους είναι πολύ σημαντική.
να αναμορφώσουμε το ασφαλιστικό σύστημα για να γίνει βιώσιμο και να αποτελεί τον πυλώνα της ασφάλειας των πολιτών και παρακαταθήκη των επόμενων γενιών. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στήριξης της βιωσιμότητάς του. Να δημιουργήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα εξασφαλίζει και την οικονομική ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα θα σέβεται και το περιβάλλον. Ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα βασίζεται στην αηφόρο ανάπτυξη. Με το νέο πρόγραμμα δημιουργείται ταυτόχρονα και ένας δημοσιονομικός χώρος. Ο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος πραγματοποιείται μέσα από τη μείωση των δημοσιονομικών στόχων σε 0,5% ως πλεώνασμα. Είναι γνωστό ότι το προηγούμενο πρόγραμμα, θέτοντας 4,5% πλεώνασμα, δημιουργούσε την απέτηση για επιπλέον μέτρα 7,5 δις ευρώ. Αυτά ήταν μέτρα τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν. Λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και για την επιμονή τους για οριζόντια μέτρα, με τρόπο αναπόφευκτο τα μέτρα αυτά θα πλήτανε κυρίως τους μικρούς και μεσαίους εισοδηματικά Έλληνες. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια ανατροφοδοτούμενη κρίση, με μείωση της ζήτησης, με αύξηση της ανεργίας, με μείωση της παραγωγής. Αυτόν ακριβώς το φαύλο κύκλο θέλουμε να σπάσουμε. Ο προϋπολογισμός του 2016, παρότι έχει γίνει μέσα σε δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες, έχει θετικές προοπτικές. Καταβάλλεται προσπάθεια με σκοπό την αναδιανομή των πόρων, την προστασία των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, τη στήριξη της κοινωνικής πολιτικής, τη στήριξη της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, τη στήριξη της ανάπτυξης και την ανακατανομή των φορολογικών βαρών. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του προϋπολογισμού, δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό χαρακτήρα στο 2016. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σκιαγραφίσουμε συντομία τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, καθώς συνδέονται άμεσα με τον εθνικό προϋπολογισμό. Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης χαρακτηρίζονται θετικές μετά από την αναθεωρημένη έκθεση του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, καθώς προβλέπονται ρυθμοί μεταβολής 3,1 για το 2015 και 3,6 για το 2016. Οι προβλέψεις αυτές όμως διέπονται από την εν γέννη αβεβαιότητα της οποίας περνά η παγκόσμια οικονομία, μέσα από τις απότομες αλλαγές των χρηματιστηριακών μεταβολών, αλλά και την μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών αγορών. Επιπροσθέτως όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφενός οι μεγάλες προσφυγικές ροές και αφετέρου οι τρομοκρατικές ενέργειες που συνέβησαν στη Γαλλία, καθιστούν δυσμενέστερο το οικονομικό περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να αποτυπωθούν αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Για την Ευρωζώνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 1,5% το 2015 και 1,6% το 2016. Ενώ οι αντίστοιχες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 1,4% και 1,7% έναντι ρυθμού ανάπτυξης 0,9% το 2014. Όπως διαπιστώνουμε στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της ζωής του ευρώ, η ανάπτυξη περιμένει να είναι σοβαρής, τόσο μεταξύ των κρατών μελών του ευρώ, δημιουργώντας έτσι μια ανισότητα και όχι συνοχή στην οποία να αναζητούμε στην Ένωση, όσο όμως και στο εσωτερικό επίπεδο, με αποτέλεσμα οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Η ανισοβαρή ανάπτυξη σε ενωσιακό επίπεδο αντικατοπτρίζει τον χρηματοπιστωτικό κατακαιρματισμό της Ένωσης, την διαφορετική δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών, την υψηλή ανεργία σε ορισμένες χώρες του Νότου και την ανισορροπία στα ισοζύγια πληρωμών. Στην ελληνική οικονομία, την περίοδο 2010-2014, έλαβε χώρα μια οικονομική προσαρμογή της τάξης του 24,5% του ΑΕΠ. Η οικονομική αυτή προσαρμογή συντελέστηκε με την αύξηση των φορολογικών εσόδων και με την περικοπή των δαπανών. Παρόλα αυτά όμως,
δημιούργησαν μία μείωση οικονομικής δραστηριότητας κατά 25,7% του ΑΕΠ. Μία μείωση η οποία μόνο εν καιρό πολέμου μπορεί να συμβεί. Η αρνητική αυτή επίδραση αποδίδεται κυρίως ότι εφαρμόστηκε ένα ιδιαίτερο σκληρό, εμπροστοβαρές πρόγραμμα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόνοια λήψης μέτρων για την μακροοικονομική αντιστάθμιση, καθώς κατά κύριο λόγο υιοθετούσε τη λογική των οριζόντιων περικοπών. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε από 15,2 το 2009 στο 3,7 του ΑΕΠ το 2014 και επιτεύχθηκε και οριακό πρωτογενές πλεώνασμα μέσα στο 2014. Όμως τα μεγέθη αυτά και η ένταση προσαρμογής είχαν σοβαρές αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η μείωση του ΑΕΠ κατά 25,7% πυροδότησε το φαύλο κύκλο στη δυναμική του λόγου χρέος προς ΑΕΠ της γενικής κυβέρνησης. Έτσι το χρέος από 126,7% του ΑΕΠ το 2009 εκτινάσεται στο 178,6% του ΑΕΠ το 2014. Σε κοινωνικό επίπεδο οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αρνητικές. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι από το 2009 ως το 2014 είχαμε μια αύξηση της ανεργίας στο 16,9% επιπλέον για να φτάσει στο 25,9%. Η ανεργία αυτή πλήττει κατά κύριο λόγο τους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους. Επιπλέον, τα χρόνια αυτά, με μεθοδευμένο σχέδιο, υλοποιήθηκε μια πολιτική εσωτερικής υποτίμησης με σκοπό δήθεν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Το μόνο όμως το οποίο πέτυχε ήταν η αύξηση της δημοτικής ανισότητας, με τα φτωχότερα νοικοκυριά να καταγράφουν απώλειες συγκριτικά μεγαλύτερες από το σύνολο της οικονομίας και την αύξηση των ανθρώπων που βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας και κάτω από αυτά. Η μείωση της ζήτησης και η συνακόλουθη καθίζηση της παραγωγής διάβρωσαν τη δυναμική της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην οικονομία, με το ποσοστό των νέων ανέργων να υπερβαίνει το μισό του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, τα υψηλά ποσοστά των μακροχρόνια ανέργων δημιουργούν τον κίνδυνο υστέρηση στην οικονομία, δηλαδή φαινόμενα αποκλεισμού. Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε δραματικά, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη και τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η οικονομία, σε συνδυασμό βέβαια με τους βασικούς κοινωνικούς στόχους, ώστε να αρχίσει η σταδιακή αποκατάσταση των κοινωνικών φορέων χωρίς ανισορροπίες. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα απαραίτητα διαρθρωτικά μέτρα. Επιπλέον, είναι πιο δίκαιη η ανακατονομή του δημοσιονομικού βάρους, της υιοθέτησης των μέτρων, όπως η αύξηση φοράς αλληλεγγύης στα υψηλά εισοδήματα, οι φόροι πολυτελείας και άλλα, ώστε να μην σηκώσουν το βάρος ξανά οι πιο αδύναμοι και οι ίδιοι κάθε φορά. Τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων αποσκοπούν κυρίως στην διόρθωση των παραμετρικών μεταβλητών του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος. Το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο είναι ένα σύστημα που χρόνια ταλανίζει τη χώρα μας και οι προοπτικές του είναι δυσίωνες, γιατί με το 25% ανεργίας δεν μπορεί να προσδοκάσει ιδιαίτερα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα. Χρειάζεται λοιπόν ένας νέος συνολικός σχεδιασμός. Με τη φορολογική αναμόρφωση, όπου θα πρέπει οι φορολογικές επιβαρύνσεις να μειωθούν στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και να δοθεί βαρύτητα στην κλιμάκωση των φορολογικών βαρών στις υψηλότερες οικονομικές τάξεις της χώρας μας. Οι δημοσιονομικοί στόχοι, τα πρωτογενή πλεονάσματα του νέου προγράμματος, είναι σημαντικά χαμηλότεροι των προηγούμενων προγραμμάτων. Είναι αποτέλεσμα που περιορίζει το ύψος των απαιτούμενων δημοσιονομικών μέτρων, επιτρέπει σταδιακή ανάπτυξη της οικονομίας και αυξάνει την αξιοπιστία του προγράμματος. Η αλλαγή των μεσοπρόθεσμων στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος από το προηγούμενο πρόγραμμα απελευθερώνει δημοσιονομικό χώρο ύψος 19,2 δις σωρευτικά για την τετραετία 2015-2018, υπολογιζόμενα με βάση το ονομαστικό ΑΕΠ του 2014.
Η δέσμευση για σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα παραμένει μεσοπρόθεσμη. Και αφού η οικονομία θα έχει μπει σε τροχιά υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, όσο θα κλείνει το παραγωγικό κενό. Το αρνητικό αποτέλεσμα της αλλαγής των πρωτογενών πλεονασμάτων, όπως αναφέρει και η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα είναι η ισόπωση επιβάρηση των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους. Από την άλλη μεριά όμως, το θετικό αποτέλεσμα θα είναι ότι δεν θα μειωθεί το ΑΕΠ κατά πολλαπλάσιο μέγεθος. Στην αξιολόγηση της επιλογής αυτής πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι ο δανεισμός της χώρας γίνεται την περίοδο αυτή με χαμηλότερο κόστος. Έτσι ο δανεισμός από τον ESM γίνεται με επιτόκιο περίπου 1% και ουσιαστικά με το δάνειο αυτό θα πληρωθούν την προσεχή τριετία 2015-2018 η λήξη του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που εξυπηρετούνται σήμερα με 3,5%. Συνεπώς, προβλέπεται επιπλέον όφελος από την εξοικονόμηση πληρωμών για τους τόκους. Επίσης, σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση του ESM για την χρηματοδότηση του προγράμματος είναι ρητά διατυπωμένο ότι θα ακολουθήσει η ελάθιση του χρέους υπό τη μορφή μεγαλύτερης περιόδου χάριτος και περιόδου απληρωμής του υλικού χρέους. Η νέα συμφωνία, συνεπώς, μειώνει ακόμη περισσότερο το μέσο επιτόκιο δανεισμού και αυξάνει την περίοδο πληρωμής, με αποτέλεσμα αυτό να έχει μεγαλύτερη ορίμανση. Στη σύγκριση των όρων δανεισμού με τους όρους των προηγούμενων προγραμμάτων, υπενθυμίζεται ότι είχαν συναφθεί με αρκετά υψηλότερα επιτόκια. Στο νέο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πολιτικές με αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως είναι η υιοθέτηση μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών κανόνων και μεταρρυθμίσεων για το ασφαλιστικό σύστημα, η οποία διασφαλίζει την εμπιστοσύνη στην οικονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ και εντός των γενιών. Η εφαρμογή των διαρθρωτικών αλλαγών στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία ενισχύει τα κίνητρα για επενδυτική δραστηριότητα σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ενώ αποβαίνει προς όφελος των καταναλωτών αφού αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημά τους μέσω του περιορισμού μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών πρακτικών. Η διασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας με τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία ενισχύει τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Η αποκατάσταση ενός σύγχρονου κράτους και μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, ώστε να μειωθεί σημαντικά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την προσφυγή στα ένδικα μέσα με την εκδίκαση και την έκδοση της απόφασης, για να μειωθεί και ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων, ειδικά αυτών που είναι φορολογικής και διοικητικής φύσης. Η ελάφρυνση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις και η απλούστευση, η κατάργηση χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας, η αντιμετώπιση φοροδιαφυγής του λαθρεμπορίου και της φορολογικής απάτης, οι οποίες επιβαρύνουν τους συνεπείς φορολογουμένους και τις υγιείς επιχειρήσεις, η εφαρμογή μέτρων και πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας. Οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εντός του 2014 προς ένα σημείο επιβεβαιώθηκαν, με παράλληλη όμως στασιμότητα ή δυσμενή εξέλιξη των κοινωνικο-οικονομικών δικτών. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 0,5%. Έπειτα από την αντίστοιχη μείωση κατά 2,3% το 2013 και αποτέλεσε τη βασική συνιστόσα της μεγέθησης. Η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 2,8% μετά από τη συγκρότηση του ρυθμού μείωσης. Η εξέλιξη αυτή να αποδίδεται ως επιτοπλίστωση στην αύξηση των επενδύσεων σε εξοπλισμό με 18,8%, δεδομένης της αντίστοιχης αύξησης των αγορών οπλικών συστημάτων κατά το τέλος του έτους. Το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών είχε αρνητική συμβολή στην αύξηση πραγματικού ΑΕΠ λόγω της αύξησης των εξαγωγών κατά 7,5% σε σχέση με τις αγωγές 7,7%. Από την άλλη πλευρά, οι ενδείξεις μείωσης της ανεργίας εντός του 2014 υπήρξαν ασθενείς, ενώ η διάδροσή της με τα υψηλά ποσοστά της στους νέους 52,7% και στους μακροχρόνια άνεργους 73,6% καταδεικνύει το υψηλό κοινωνικό κόστος της οικονομικής προσαρμογής των προηγούμενων ετών.
Εν μέσω αυτού του αποδυναμμένου δικτύου κοινωνικής συνοχής, το ποσοστό των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, αυξάνοντας το 36% του συνολικού. Κατά τους πρώτους μήνες του 2015, η αναζήτηση ενός πλαισίου συμφωνίας με τους διεθνείς εταίρους και πιστωτές της χώρας και η συνακόλουθη επιδείνωση των ταμιακών ροών του ελληνικού δημοσίου και των συνθηκών ρευστότητας της οικονομίας προκάλεσε όξυνση της οικονομικής αβεβαιότητας. Το επιδεινούμενο οικονομικό κλίμα αντανακλάται στη σημαντική υποχώρηση των δικτών επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές στη βιομηχανία και το πρώτο δεκάλεπτο του 2015 είχε 56,8 μονάδες βάσης και 81,5 μονάδες βάσης αντιστοίχως έναντι 81,5 μονάδων βάσεων και 4,8 μονάδων βάσεων στο πρώτο δεκάλεπτο του 2014. Κύριε Μπιέλα, ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε. Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Αλλά και το δίκτυο οικονομικού κλίματος που κυμαίνεται στο 89,1 για τους πρώτους 10 μήνες του 2015 έναντι του μέσου όρου 99,2 μονάδων, το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Οι ενδείξεις που προκύπτουν από την παρατήρηση του οικονομικού κλίματος λαμβάνουν μεγαλύτερη βαρύτητα αν εξεταστούν στο πλαίσιο του βελτιωμένου οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη, όπου το 2015 έχουν σημειωθεί αυξήσεις στο δίκτυο αρκετά πάνω από το 100 μονάδων βάσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόμαστε να θυμηθούμε σήμερα και τις τοποθετήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν συζητούσαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατά το οποίο προέβλεπε πολύ μεγάλα ελλείμματα αλλά και μεγάλη υστέρηση των εισόδων. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού τώρα που κλείνεται στο 9ο σας διαψεύδουν. Οι αναφορές των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών για τις πράξεις του Οκτωβρίου δημιουργούν επιπλέον έσοδο 750 περίπου εκατομμυρίων ευρώ σε αντιστοίχηση με τον Οκτώβριο του 2014, αλλά δημιουργούν και μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που προβλέπατε. Παρ' όλα αυτά όμως τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν την επιδείνωση που παρουσιάζουν οι δείκτες οικονομικού κλίματος. Η ετήσια μεταβολή του πραγματικού προϊόντος στο σύνολο του 9 μήνου είναι θετική 0,4% σε σχέση με το πρώτο 9 μήνου του 2014. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως ότι ο προϋπολογισμός του 2015 έχει ακόμη και τον Δεκέμβριο στο οποίο τα στοιχεία του θα είναι θετικότερα. Έτσι λοιπόν οι κασάνδρες διαψεύδονται. Μπορεί να πει κάποιος ότι ο Οκτώβριος είχε καλύτερα έσοδα γιατί ήταν συγκεντρωμένα από τον ΕΦΙΑ. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να λάβετε υπόψη και το δεκάμηνο του 2015 σε σύγκριση με το δεκάμηνο του 2014. Το 2016 η ύφεση στην ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχιστεί σε 0,7 και όχι 1,3 λόγω της μεταφερόμενης επίδρασης από την ύφεση του 2015. Η αποκατάσταση εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και η άρση των περιορισμών μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς μεγέθησης από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Αντίστοιχη με την υπιότερη ύφεση σε σχέση με το 2015, προβλέπεται να είναι η εξέλιξη των βασικών προσδιοριστικών μεγεθών του ΑΕΠ. Ειδικότερα, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συνεχιστεί την περίοδο 2016 κατά 0,7. Η δημόσια κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μείωση 1% δεδομένης της ανάγκης για περαιτέρω εξοικονόμηση δημόσιων δαπανών. Έχετε ολοκληρώσει. Η δημοσιονομική στρατηγική, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Η δημοσιονομική στρατηγική και για το έτος 2016 είναι προσανατολισμένη στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας για την Εδραίωση Πρωτογενών Πλεονασμάτων, τα οποία επιτρέπουν αφενός την επίτευξη διατηρήσιμων αναδικών ρυθμών οικονομικής μεγέθησης και αφετέρου την επέκταση προγραμμάτων σημαντικού κοινωνικού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος. Εφαρμογή του νέου προγράμματος εξόπλησης εξυπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Εντατικοποίηση των διαδικασιών απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 350 εκατομμύρια ευρώ. Τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού του 2016, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, μας δίνουν πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με την ίδια μεθοδολογία, προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 3,1 δις ευρώ ή 1,8 του ΑΕΠ. Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού σε ταμιακή βάση προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 49,10 δις ευρώ, αυξημένα κατά 489 εκατομμύρια ευρώ έναντι του 2015. Οι συνολικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα μορφωθούν στα 49,10
δισεκατομμύρια ευρώ μειωμένες κατά 263 εκατομμύρια έναντι της εκτίμησης του 2015. Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού εκτιμάται θα διαμορφωθούν στα 41,86 δισεκατομμύρια ευρώ μειωμένες κατά 63 εκατομμύρια έναντι της εκτίμησης του 2015. Το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων για το 2016 θα αποτελέσει σημαντικότερο μέσο για την προώθηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της ελληνικής οικονομίας. Ο στόχος αυτός θα εξυπηρεθεί με την εντατικοποίηση των ενεργειών για την ολοκλήρωση και το κλείσιμο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περίοδου 2007-2013, καθώς και από την επίσπευση των ενεργειών και υλοποίηση των προγραμμάτων 2014-2020. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προβλέπεται να φτάσει στα 6,75 δις, από τα οποία τα 6 δις είναι από κοινωνικά ταμεία και τα 750 εκατομμύρια ευρώ εθνική πόρη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα ξεκινήσαμε τη συζήτηση για έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι διαφορετικός από τους άλλους προϋπολογισμούς και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός αυτός θα εκτελεστεί στο ακέραιο. Και επειδή δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα έσοδα από την πάταξη φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής, ο απολογισμός του στο τέλος 2016 θα μας δώσει πολύ πιο θετικά νούμερα, τα οποία θα διοχετευθούν στους κοινωνικά και οικονομικά αδύναμους, στην πραγματική οικονομία και στην ανάπτυξη. Μέσα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο στην οποία ζούμε, παρόλα αυτά καταφέρνει ο προϋπολογισμός και βρίσκει τους απαραίτητους πόρους για να απαλύνει τον πόνο των κοινωνικά αδύναμων συμπατριωτών μας. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και δίνει το κοινωνικό του πρόσωπο. Δίνει το στίγμα της ευαισθησίας αυτής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είναι η απαρχή μιας νέας πορείας, η οποία στην επόμενη τετραετία μπορεί να δείξει στην ελληνική οικονομία τον νέο δρόμο για τη διαφοροποίησή της και την αλλαγή της. Σας καλώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να στηρίξετε αυτόν τον προϋπολογισμό. Να δώσετε και εσείς το σύνθημα ότι πάμε σε μια νέα εποχή με νέα δεδομένα για την αλλαγή της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Αν όμως η αντιπολιτευτική σας τακτική δεν σας το επιτρέπει, δώστε τουλάχιστον την ψήφισή σας στις δαπάνες του κοινωνικού προϋπολογισμού για να κάνετε έτσι το πρώτο βήμα, να ξεφύγετε από τη στήρα αντιπαράθεση και για να μην επιβεβαιώσετε τη ρίση που λέει ότι το γάρ πολίτης θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ.